Να πάμε στον Αλέξη. Αλέξη, Αλέξη, είσαι εδώ. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα. Πού είσαι, ηγέτη μου, που σε έδεσαν για να μην σε χάσουμε. Εδώ, δεμένος, αλυσοδεμένος. Έτσι, μπράβο. Άλλοι όμως από εδώ και από εκεί και σε συζητήσεις και σε διεργασίες. Γιατί έτσι είναι η ελληνική τηλεόραση. Για πες. Και εγώ μία είδηση με άρωμα από τα παλιά σας φέρνω, παιδιά. Είχαμε πει ότι η Άννα Δρούζα είναι σε συζητήσεις με την τηλεόραση του Open και την Barking Well Media για να εξετάσουν το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής. Έχουν γίνει κάποια διερευνητικά ραντεβού. Μαθαίνω πλέον ότι αρχίζει και σχηματοποιείται κάπως η κατάσταση. Και τι εννοώ. Στην Άννα Δρούζα τελικά προτείνεται μέσα στις προτάσεις που έχει δεχτεί η επικρατέστερη είναι επιστροφή της με την εκπομπή Μπορώ στην απογευματινή ζώνη του Open το Σαββατοκύριακο. Είναι μια εκπομπή η οποία την έχουμε δει πριν αρκετά χρόνια. Κοινωνική εκπομπή, όμως με πιο πολύ ανθρώπινο πρόσημο νομίζω. Ναι. Εμπρός πίσω δηλαδή. Ναι, μπρος πίσω. Mm. Πρώτη φορά την είδαμε το 2001, η εκπομπή έχει περάσει από τον Αλφα, έχει περάσει από το Star, πέρασε και για πολύ λίγο από την τηλεόραση του Sky και κάποια στιγμή είχε συζητηθεί η επιστροφή της μέσα από τη συχνότητα του Epsilon. Δεν πραγματοποιήθηκε τότε αυτή η τηλεοπτική επιστροφή. Να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί τώρα. Μα στον Sky, Αλέξη, δεν είχε κοπεί η εκπομπή στις τρεις μέρες. Παρέμεινε πάρα πολύ λίγες μέρες τότε στον τηλεοπτικό αέρα. Και αυτό που λες το εμπρός πίσω, καμιά φορά, ειδικά τώρα που βιώνουμε τέτοια ανθρωπιστική κρίση. Όχι, δεν είναι κακό. Εκπομπές, αυτό πάω να πω, με κοινωνικό χαρακτήρα και ανθρώπινο, δηλαδή κάπως να γίνουμε όλοι ένα, μπορεί να συμβάλλουν θετικά. Εξαρτάται το πώς ορίζουμε, παιδιά, το κοινωνικό. Καλά, παιδιά. Ναι, φυσικά, το εξαρτάται. Για να μην μεθυλωθούμε, η κυρία Δρούζα είχε δεχτεί και αρνητικές κριτικές για αυτή την εκπομπή. Εγώ ακριβώς, επειδή τότε ήμουνα σε... Ναι, δεν ήταν μια εκπομπή η οποία, αυτό που λέμε, έγινε αποδεκτή και υποδεκτή. Και να προσθέσω σε αυτό που λες, Άρη, ότι η εκπομπή κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν είχε απασχολήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Α, δεν τα ξέρω. Πάντως θα είναι μεγάλη έκπληξη αν επιστρέψει η κυρία Δρούζα, γιατί μας είχε δώσει την αίσθηση ότι είχε αποφασίσει πολύ συνειδητά να απέχει αρκετά χρόνια και σε προσπάθειες για συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μαζί της ήταν πολύ λακωνική και πολύ δύσκολη. Εγώ σε ένα φιλικό σπίτι που τη συνάντησα εντελώς τυχαία, σε κάποια, τέλος πάντων, σε μια γιορτή, μου φάνηκε πολύ μακριά από το κόνσεπτ τηλεόραση. Και εμένα. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη αν όντως τη δούμε. Αυτό. Ξέρεις, κοιτάξτε να δείτε. Κρούσεις ήταν γίνει και στο παρελθόν. Ίσως τώρα αυτή τη φορά ευοδοθούν οι συζητήσεις. Θα το δούμε. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τώρα σε τι φάση είναι η ζωή του καθενός. Καλά τα λέω. Να γίνονται δουλειές, να υπάρχουν άνθρωποι. Αν θέλει και μπορεί, θα το κάνει. Σωστά. Καλή επιστροφή.